Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Κοζάνης μετακομίζει στα νέα της γραφεία που βρίσκονται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης, στην αριστερή πλευρά του δρόμου κατά την έξοδο από την Κοζάνη. Εκεί θα μεταφερθούν και θα στεγάζονται πλέον όλες οι υπηρεσίες της που μέχρι τώρα βρίσκονταν επί της οδού Ιωάννου Μικρού και Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα γραφεία της ΔΕΙΑΚ θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 22 Απριλίου για την πραγματοποίηση της μετακόμισης και θα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες τη Δευτέρα 25 Απριλίου στη νέα πλέον διεύθυνση. Τα τηλέφωνα της ΔΕΙΑΚ παραμένουν τα ίδια. Το τηλεφωνικό της κέντρο είναι το 24610-51500. Ίδια παραμένουν και τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών της τηλεθέρμανσης 24610-24600. Βρισκόμαστε στα νέα γραφεία της ΔΕΙΑΚ που βρίσκονται στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία μας θα είναι πλήρως λειτουργικά από την μεγάλη εβδομάδα, από τις αρχές της μεγάλης εβδομάδας. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τις καλές υπηρεσίες, να προσφέρουμε τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια ως Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Ο λόγος που μετακομίσαμε εδώ πέρα είναι γιατί αναμένουμε σημαντική βελτίωση των παραχόμενων υπηρεσιών συνολικά, αλλά και ταυτόχρονα και τη μείωση του λειτουργικού κόστους που, όπως έχω πει, θα μειωθεί πάνω από 50% σε σχέση με τις 4 χώρες που νοικιάζουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Κοζάνης. Γενικά, επειδή υπάρχουν πολλές οχλήσεις όσον αφορά την απόσταση που υπάρχει με το νέο κτίριο σε σχέση με το παλιό, θέλω να υπενθυμίσω ότι η ΔΕΙΑ Κοζάνης εξυπηρετεί κόσμο από την Πολύμηλο μέχρι το Χρώμιο, οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε στα στενά όρια της πόλης Κοζάνης. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε συνεργασία με όλες τις τράπεζες, δηλαδή με όλα τα γκισέ των τραπεζών, όπως επίσης με ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί έχουν και τις ταχυδρομικές επιταγές, οι οποίες εδώ και πολλά χρόνια από πάρα πολλούς κατοίκους χρησιμοποιούνται.